Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την συζήτηση με τον Νοέλ Βάλε Βαλέρα και τη Λιζέτ Καρολίνα Βάργας Καμπέρο. Είναι εργαζόμενοι στην Ένωση Συνεταιρισμών της Σεκοσεσόλα. Την συζήτηση αυτή διοργανώνουν οι συλλογικότητες Αλληλεγγύη για Όλους, Δίκτυο Αλληλεγγύης Κερατσίνης Δραπετσόνα, Εφημερίδα Συντακτών, Κίνηση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Γαλατσίου, το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Αθήνας, η Λέσχη Αλληλεγγύης Νέου Κόσμου, η Ομάδα Ρεζιστένσιας, το ΣΠΑΜΕ τους Μεσάζοντες στην Πετρούπολη, οι συνεταιριστές Ζωγράφου και ο συνεταιρισμός Συνάλης. Να πούμε επίσης ότι είναι εδώ και οι φίλοι από τις εκδόσεις των συναδέλφων στην είσοδο με τα βιβλία τους, που τα γνωρίζουμε μάλλον όλοι. Έχουν και αρκετές εκδόσεις που αφορούν την Λατινική Αμερική. Οι φίλοι από τη Βενεζουέλα, από τη Σεκοσεσόλα, είναι στη χώρα μας για να μοιραστούν μαζί μας και να μοιραστούμε και εμείς μαζί τους τόσο τη δική τους πολύχρονη εμπειρία, 46 χρόνων, και τις δικές μας που αναπτύσσονται σιγά-σιγά. Σε ό,τι αφορά τη Σεκοσεσόλα, είναι μια εμπειρία ζωής, μπορούμε να πούμε. Δεν είναι απλώς μια κινηματική και πολιτική διαδικασία. Δεν είναι απλά μια συνεταιριστική δράση η οποία έχει φιλοκοινωνικά, φιλολαϊκά και δημοκρατικά στοιχεία. Αλλά όπως λένε και οι ίδιοι, ένα ολόκληρο κίνημα μετασχηματισμού των ίδιων των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό την οργάνωση και των σχέσεων μεταξύ τους. Οι αγωνιστές της Εκοσεσόλα θεωρούν ότι μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον κοινωνικό μετασχηματισμό είναι αυτός ακριβώς ο μετασχηματισμός του καθενός από εμάς και των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Αυτή η Ένωση Συνεταιρισμών Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κρατηδίου της Λάρα στη Βενεζουέλα είναι ένα δίκτυο 52 αυτόνομων και αυτοδιαχειριζόμενων συνεταιρισμών. Η δράση του επικεντρώνεται κυρίως στην παραγωγή τροφίμων. Παρέχει επίσης ιατρικές υπηρεσίες και χρηματικά δάνεια, χρηματικές υπηρεσίες στα πάνω από τα 20.000 μέλη του συνεταιρισμού. Οι εργαζόμενοι είναι 1.200 περίπου. Μεταξύ άλλων έχουν και 6 κέντρα υγείας και ένα νοσοκομείο, τα οποία είναι κατασκευασμένα με αυτοχρηματοδότηση και εξυπηρετούν 160.000 ανθρώπους περίπου ετησίως. Έχει δημιουργηθεί επίσης ένα δίκτυο 12 οργανισμών, στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 200 μικροί αγροτικοί παραγωγοί. Στη Βενεζουέλα υπάρχουν επίσης άλλες περίπου 10 αντίστοιχες ενώσεις συνεταιρισμών. Δεν λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με την Σεκοσεσόλα, αλλά είναι σε μια έτσι, τέτοια λογική. Και συμμετέχουν σε ένα, να το πούμε, τριτοβάθμιο όργανο, την Εθνική Ένωση των Συνεταιρισμών, μέσω του οποίου έρχονται σε επαφή με την κυβέρνηση με σκοπό να προωθήσουν θεσμικές αλλαγές προς όφελος των συνεταιρισμών. Όπως είπαμε, η Σεκοσεσόλα λειτουργεί εδώ και 46 χρόνια. Στα αρχικά έχει περάσει από διάφορα στάδια, θα μας πούνε αναλυτικά οι συναγωνιστές. Στην αρχή είχαν κάποια διοίκηση, αλλά μετά την πτώχευση του συνεταιρισμού των μεταφορών, αποφάσισαν να αλλάξουν δομή και έχουν περάσει σε ένα αντιεραρχικό μοντέλο. Και τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουν λάβει κανενός είδους επιχορήγησης, είτε κρατικής είτε χορηγίας είτε ιδιωτικής. Στον τρόπο λειτουργίας τους συμπεριλαμβάνονται κάποια στοιχεία τα οποία θεωρούμε ότι έτσι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα είναι η αμεσοδημοκρατική λήψη των αποφάσεων. Δύο, συνεχείς συνελευσιακές διαδικασίες. Τρία, η κυκλική εναλλαγή στις θέσεις εργασίας και στις θέσεις εκπροσώπησης. Θεωρούμε ότι έτσι όλη αυτή η πολύχρονη εμπειρία τους έχει να μας προσφέρει και σκέψεις και ερωτήματα και περνάμε στους δύο συναγωνιστές.